λοιπόν, καλησπέρα από το γήπεδο του ΣΕΦ. Όλα είναι έτοιμα. Σεν Πάουλη. Ντέλι Κάτι. Το στάθμημα της Development 2. Στο 3-6 οι παιδούχοι, στο 4 οι φιλοξενούμενοι. Τι ακριβώς θα γίνει τώρα? Ως μη γινόμενη φάση παρακολουθήσαμε το λίγο. Και πάλι Τζάμπορ. Σύγαμε το Χάνος Κλάβος. Λοιπόν, τότε επίθεση για τους φιλοξενούμενους. Κλάβος κέρδισε το φάουλ. Το δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Και την ευκαιρία να πετύχει τους πρώτους πόντους τόσο της ομάδας του όσο και τους δικούς του. Στο Βαγγέλη γυρνάει με το ποπέ στο καλάθι. Θα πάρει το επιθετικό rebound. Θα βγει για τρεις. Άστοχος. Βήματα. Θα χάσει την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Το καλάθι. Για τους γηπεδούχους, οι οποίοι θα βρεθούν μπροστά στο σκορ. 2-1 για 2 από τα 6 μέτρα. Στο κόρτ, το rebound, επίθεση 14 δευτερολέπτων. Νέο τρίποντο. Από τον Στέφανο. Το Βράγκα. Για 2 ήτανε, λάθος. Παταγιέ. Κάτι θα πάει μέχρι μέσα. Δεν θα τελειώσει τη φάση. Αυγουλή. Μπράβο και πάλι στον Αυγουλή. Μέσα έξω η μπάλα να ανοίξει η αντίπαλη άμυνα. Εξαιρετική ενέργεια. Εντάξει, θα έχει κάνει σε άλλους τους άλλους. Πάρα πολύ όμορφη ενέργεια. Από τον Φίλιππο. Ο οποίος θα μειώσει στον 1. Τώρα ο
4 λεπτά για να δούμε τι θα σκαπίσουν οι εκπληκτονούμενοι. Ο Σκλάβος θα πάρει αμέσως την προσπάθεια, θα στολφίσει. Έχει μπει ζεστός. Προβάψουμε αυτό και πόντο. Σκλάβος έχω δεχτεί την μπάλα. Γράσει έξω στην διάρκεια. Πάμε σε ένα time out.
hanya mikir dia kopi. Κάπως θα καθαρίσει την υπόθεση αμυντικό rebound. Κάπως την μπάλα θα μου πει σίγουρα χέρια τα βουλή. Πάλι το σκλάβο, θα πάρει το τρίποντο, καθό. Και στα 13 να παραμείνει. Ήδη φωνές του να ακούγονται σε ολόκληρο το πληθό. Και για τρεις Λάβος θα κατεβάσει άλλο ένα μυρικό rebound. Ο Μπακαραλάβος θα πάρει το foul. Και εδώ καλάθι, θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Είναι ήδη στη γραμμή της φιλανθρωπίας. 1 και 13 για το τέλος του 10 λεπτού. Για το ξεκίνημα του δεύτερου τετράλεπτου. Ο Αγγουλής δεν άντεξε και το δεύτερο σπαρκέ. Άφησε το κουστούμι του προπονητή. Φόρεσε πάλι το σορτσάκι του και τη φανέλα του και πέρασε στο σπαρκέ. Καλά για τους γηπεδούχους, οι οποίοι θα μειώσουν στους 7.
Στεφανό. Πήρε το φάουλ, άφησε την μπάλα, την καθέλησε στο καλάθι, θα συμφωνήσει ο Μακεδονία, ελεύθερη βολή. 9-18, για να δούμε αν παίρνει τη διαφορά για πρώτη φορά στις 10, θα το κάνει. 9-19. Θα κυρίσουμε την μπάλα εκεί πέτωση. 5 δευτερόλεπτα, 4 κάποιος πρέπει να πάρει την προσπάθεια. Θα το κάνει ο Φίλιππος. Για να δούμε. Αφουλής. Σε ένα time out. Τέλος time out. Για πάρε τις οδηγίες που ήταν κατέρωθεν. Η φάση βγήκε. Η φάση η οποία αναλύθηκε, είμαστε σχεδόν σίγουροι. Διαστόματος Νικήτα Βουλή. Πέρασε την μπάλα κάτω το καλάθι στο Στέφανο. Νοσκέντησε το φάουλ. Στην πρώτη. Και στη δεύτερη για τις δύο. Yeah.
Την κύριο Σπυρώνας κατ' επίθεσης των Δελικάδων. Για δύο ελεύθερες βολές ο Playmaker των γηπεδούχων έχουν κολλήσει στο 9. Γενικότερα τα έχουν βρει σκούρα στο επιθετικό κομμάτι του παιχνιδιού. Τους έχουν βάλει δύσκολα οι Δελικάτοι. Δεν έχουν βρει ρυθμό. Δεν έχουν ελέγξει τα rebound. Δέχονται αρχικά εύκολα από τους περισσότερες φορές πάνε στις οργανωμένες επιθέσεις, οπότε αυτόματα δυσκολεύει το πράγμα. Για τρεις το πρώτο του από τις 45, 10-26 στο συν 16. Αποθεώνεται και από τους συμπαίκτες του. Είπαμε προπονητής, παίκτης, θα κάνει όλα και συμφέρει. Θα απαντήσουν με τρίποδο, μπράβο, είπε εδώ και το πω κάνουν. Για γύρω σπαταζή.
εξαιρετική φάση που μόλις παρακολουθήσαμε. Όπου δεν βρίσκεται και κανένα πρόβλημα να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Νομίζω ότι μετά το τέλος του παιχνιδιού πρέπει να βγάλει το Βαγγέλη έτσι για φαγητό. Ένα σουβλάκι το δικαιούται 100%. Θα κάνει το λάθος. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 17-29. Διαφορά στους 12. Ακόμα και στις 21, για αυτό τη φορά στο παιχνίδι.
Μαχαραλάβους, περιπτές, τρίπλες, λαμπρίς.
υπερβολικός αλτρισμός, γενικά τώρα τα κάνανε μαντάρα εδώ, οι Πελικάτοι. Πάμε σε ένα time out, 26-47, 4 κεντρία για το τέλος του δεκαλεπτού. Τέλος time out. Θέλει εκ νέου break out στον πάγκο. Απλώς με τη διαφορά στους 21 πόντους. Δεν υπούν οι φωνές του στο κλειστό. Αν ήταν δέρμπι, είμαστε σίγουροι. Θα ήταν όρθιος. Βασικά θα ήταν μέσα, σιγά με 100 στον πάγκο, αλλά λέμε τώρα. Κοτεινός, για 2. Θα ρίξει διαφορά κάτω από τους 20, 28-47.
σκλάβος για τρει, την μπάλα στο σίδερο. Όλος ο χρόνος ανήκει στους φιλοξενούμενους. Λίγο πριν το πέρας της προτελευταίας στροφής της αναμέτρησης. Βάλα χαμηλά στο σκλάβο, πίση. Θα μετρήσει 34-50. Τέλος τρίτου δεκαλέπτου. Λοιπόν, τελευταία στιγμή θα μετρήσει μόλις ξεκίνησε.
ta fel coraggio, di Corribao, ma non è un evidente giusto. Vediamo se la sesta di Corribao. Thank you.
4 μετά την τελειώση του παιχνίδι με τον παιχνίδι στο με τον ανάμετρο στους 17 πόντους. Δεν χρειάζεται. Τώρα είναι που πρέπει να πυροβολήσουμε. Χωρίς άγχος, πίεση. Εντάξει. Είναι και λίγο θολόμενο το μυαλό από την κούραση. Δεν είναι και μικρά παιδιά, εντάξει, είναι και πολύ μεγάλα, αλλά σίγουρα είναι και μικρά παιδιά. Είναι ο καλύτερος παίκτης, όχι μόνο της ομάδας του, το λόγιο του παιδιού. Και αυτό μέσα.
Ναι, 65. Βάζε τα διαφορά στο 15. Κάπου εδώ. Το παιχνίδι θα τελειώσει. Τελικά θα πάρουν μια δίκαιη νίκη μέχρι στην διοργάνωση με 50-65 για το πρωτάθλημα της 2.